Απαντήθηκε ότι από άποψη ουσία διαπραγμάτευση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν υπήρχε ούτε καν προσδοκία. Ε, Προφανώ υπήρχαν θέματα στα οποία έγινε συζήτηση. Φάνηκαν οι προθέσει από την πλευρά τη Τρόικα. Εγώ νομίζω ότι αν το πάρει κανεί απολογιστικά, θα δει ότι είχαν δημιουργηθεί επικοινωνιακού τύπου προσδοκίε από την κυβέρνηση, οι οποίε χάθηκαν. δεύτερον, δημιουργήθηκε μια αρνητική Προϋπόθεση όσον αφορά τις εξαγγελίε που ετοίμαζε ο κύριος Σαμαράς στη Θεσσαλονίκη. Α, θυμίζω ότι όλο το κλίμα που δημιουργούσαν όχι μόνο τα μέσα αλλά και οι κυβερνητικά στελέχη ήταν ότι θα έχουμε ε, μια διαδικασία, ε, α το πούμε Η Και είναι ότι Ναι, κατέβηκε ο πύχη, των προσδοκιών. Ναι, κατέβηκε και τελευταία στιγμή, ίσως μετά την αποτυχία ή το κλίμα που δημιουργήθηκε, ε, α το πούμε, στο Παρίσι. Ε, Συνεπώ, και από επικοινωνιακή άποψη, ε, νομίζω ότι ήταν μια ήττα τη κυβέρνηση. Αλλά και αν πάμε στην ε, ίδια τη Θεσσαλονίκη, ο λόγος του Πρωθυπουργού πραγματικά ήταν απογοητευτικό. Και δεν είναι μόνο το στοιχείο ότι εντάξει δεν έχω κάτι να πω, αρχίζω και βρίζω το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν, αυτό ήταν το περίγραμμα, το οποίο δεν έχει και κανένα αποτέλεσμα. Ή παίζω και με λέξεις ε, τις οποίες έχει κακοποιήσει ο ίδιος. Για παράδειγμα, η αλήθεια και το φιλότιμο, αν τις αναλύσει με την πρακτική της κυβέρνησης, θα δεις ότι είναι μέρα με τη νύχτα. Περιμένουμε και την απάντηση του κύριου Τσίπρα, βέβαια, το Σαββατοκύριακο. Ναι, θα υπάρξει και η τοποθέτηση από την πλευρά τη δική μα, θα υπάρξουν τα βασικά σημεία του προγράμματό μα και θα, νομίζω ότι θα γίνουν κατανοητέ οι διαφορετικέ λογικέ. Διότι δεν πρόκειται μια διαφορά για μια διαφορά σε επιμέρου σημεία. Προφανώ μπορεί να υπάρξουν και κάποιε διορθώσει από την πλευρά τη κυβέρνηση. Αν όμω ο πυρήνα τη πολιτική παραμένει ο ίδιο, εμεί λέμε ότι η καταστροφική πορεία θα συνεχιστεί. Ανέφερε ο κύριο Υπηρακάκο στα. Ε, Οικοί, για να μην πειρακάκη. Πυρακάκη. Λοιπόν. Άν και από τη Μάνη. <laughs> λοιπόν, ανέφερε το πλεόνασμα. Μα όλη η λογική που βασίζεται ότι στεγνώνω την οικονομία για να δημιουργήσω ένα πλεόνασμα για να πάει στου δανειστέ είναι η καταστροφή τη χώρα, κατά την άποψή μα. Συνεπώ, θα πρέπει να ε, επαναδιατάξει όλου του μηχανισμού τη χώρα και να αλλάξει τα κριτήρια τη προτεραιότητα. Για παράδειγμα, εμεί λέμε ότι η προτεραιότητα είναι το θέμα τη ανεργία η προτεραιότητα είναι το θέμα τη αντιμετώπιση τη ανθρωπιστική κρίση. Προτεραιότητα είναι αποκατάσταση στο θεσμό συλλογική διαπραγμάτευση. Προτεραιότητα είναι και αυτό που, που δήλωσε ο Μιλιό. Το, μιλός... το τη διαφθορά. Το πρωί. Άρα τη λοιπόν. Βεβαίω και η φοροδιαφυγή. Μα δεν. Κοιτάξτε κάτι. Α, αλλά η αντίδραση Λέ, ακούγεται... είναι μουδιασμένη. Γιατί ακούγεται ότι είναι υπερβολικά φιλόδοξο αυτό. Τώρα σε λίγου μήνε θα αντοπίσει το 50% τη φοροδιαφυγή. Με ποιο τρόπο θα, βγουν από την τα, Εγώ λέω το εξή. Να εκφραστεί η πολιτική βούληση η οποία δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Ε, υπάρχει στην Ελλάδα και φόρο και φόρο και φόρο και φόρο Υπάρχει για παράδειγμα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά της φορολογίας του κεφαλαίου στην Ελλάδα. Αν τα πάρει σε μεγέθη σε σχέση με το ΑΕΠ, είναι ε, το μισό, η μισή φορολογία που εισπράγεται από τις μεγάλες επιχειρήσεις σε σχέση με την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν θα το αφήσουμε έτσι. Εάν πα στη λογική ότι υπάρχει μια φοροδιαφυγή υπάρχει εισφοροδιαφυγή στη χώρα μα. Τα ασφαλιστικά ταμεία βγαίνουν και λένε ότι είναι τη τάξη των 8 mm. με 10 δισεκατομμυρίων. Εγώ δεν σα λέω τα 8 να τα πιάσει. Ένα δεν μπορούμε να πιάσουμε. Κύριε Άρα μια, λοιπόν και υπάρχει, δυνατότητα, υπάρχει, δυνατότητα, υπάρχει δυνατότητα με άλλο προσανατολισμό, με άλλο σχέδιο. Και ε, αυτό που παρατήρησα από τον κύριο Σαμαράκη νομίζω ότι έχει μια λογική. Η λογική του φτάνει στα τρίμηνα. Δεν υπάρχει σχέδιο. Δεν υπάρχει σχέδιο ανάταξης τη χώρα. Δεν υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Ό,τι μα λέει η Τρόικα κατά τρίμηνο. Αυτή η λογική τελείω. ή θα πάμε στη λογική ενό εθνικού σχεδίου ανασυγκρότηση τη χώρα, κοινωνική ανασυγκρότηση και οικονομική ανασυγκρότηση. Αλλιώ η χώρα μα θα είναι σαν τον άνθρωπο που το βάζουν μέσα στο νερό, τον κρατάνε συνέχεια, τον αφήνουν να πνεύσει λιγάκι και πάλι στο νερό. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. αυτή τη συζήτηση.